Κύριε Σκουρολιάκο, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι υπουργοί, λόγος έγινε χτες από βουλευτές της αντιπολίτευσης για τον τρόπο που νομοθετεί στην παρούσα φάση, συγκεκριμένα χτες και σήμερα, η κυβέρνηση, και μιλάω για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Μία απάντηση υπάρχει και είναι μονολεκτική. Συντρίμια, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Αυτά κληρονόμησε η παρούσα κυβέρνηση και με έναν τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Θα πρέπει να προχωρήσει το παράλληλο πρόγραμμα που είναι εδώ, που δεν φεύγει, που θα ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να ανακουφιστούν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να επιληθούν προβλήματα από τη μακροχρόνια οικονομική κρίση. Θα ήθελα εγώ, θα μου επιτρέψετε, να μιλήσω αυτή τη στιγμή για την νομοθετική ρύθμιση που αφορά το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σημαντική η ιστορία του και πολύ μεγάλη η προϊστορία του. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών δίχασε και ένωσε ταυτόχρονα εχθρούς και φίλους του. Δίχασε ως προς την σκανδαλώδη λειτουργία και ίδρυσή του. Η κατασκευή του κτηρίου θεωρήθηκε οικολογικό σκάνδαλο και προκάλεσε, θυμίζω, κινητοποιήσεις κατά τη δεκαετία του 80. Παρ' όλα αυτά, το κτίριο τελείωσε και άρχισε να λειτουργεί υπό την ευθύνη του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Ένωσε το κοινό με τις παραστάσεις του σε ένα περιβάλλον αναμφισβήτητα κόσμημα για τη χώρα μας και ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός επιχορηγήθηκε από το κράτος και αποτέλεσε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Σε περιόδους ευμάρειας ακόμη ακολούθησε μια κοστοβόρα πολιτική μετακλήσεων διάσημων ονομάτων από το εξωτερικό, ενώ υποβάθμιζε το γηγενές δυναμικό, οργανώνοντας λίγες δικές του αλλά πάντα πανάκριβες πολυδάπανες παραγωγές. Βεβαίως η πόρη που του εξασφάλιζε η πολιτεία το διευκόλυναν αποφασιστικά ως προς το έργο του. Ταυτόχρονα όμως αδυνάτιζαν την οικονομική ενίσχυση σε μια σειρά από άλλους φορείς, όπως η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, τα κρατικά θέατρα, η λυρική σκηνή, άλλες κρατικές ορχήστρες κλπ. Γιατί τώρα λοιπόν να αναλάβει αυτό το πολυδάπανο Μέγαρο Μουσικής το δημόσιο? Το Μέγαρο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν έμεινε στις αρχικές εγκαταστάσεις του, που είναι αναμφισβήτητα υποδειγματικές για τον τόπο και για τον πολιτισμό. Επεκτάθηκε κτηριολογικά, συνάπτοντας μεγάλα και δυσκόλως εξυπηρετήσιμα δάνεια. Αυτή η φαραωνική επέκτασή του τετραπλασίασε τα ούτως ή άλλως πολλά χρέη του. Οι τράπεζες όμως, που δεν είναι και οι πιο διακεκριμένοι φιλότεχνοι οργανισμοί, απαιτούσαν την εγγύηση των χρημάτων του. Ποιος θα αναλάμβανε αυτή τη γενναία δέσμευση? Τη λύση έδωσαν 9 υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, που 15 μέρες πριν τις εκλογές του 2012 βάζουν εγκινητή των δανείων το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο λοιπόν γίνεται τριταγητής σε αυτό, με το απίστευτο ποσό των 420 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μπορούμε να απαλλαγούμε από το Μέγαρο Μουσικής? Αυτά τα χρήματα το δημόσιο θα τα πληρώσει ούτως ή άλλως. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, να το πουλήσουμε? Δεν νομίζω να βρεθεί αγοραστής για κάτι τέτοιο. Να το κλείσουμε, όχι βέβαια και για λόγους πολιτισμικούς, αλλά κυρίως για λόγους πείσματος στα δύσκολα, στα πολύ δύσκολα. Πρέπει λοιπόν να το αναλάβει αποκλειστικά το δημόσιο. Με το παρόν νομοσχέδιο λοιπόν προβλέπεται ρητός η πλήρη ανάληψη της υποχρέωσης αποπληρωμής από το ελληνικό δημόσιο των δανείων του Οργανισμού Μέγαρου Μουσικής Αθηνών, και με το άρθρο 5 περιέρχεται η πλήρης κυριότητα στο ελληνικό κράτος με όλη του την περιουσία. Ανατίθεται επί 300ετία η κρίση του μεταβιβαζόμενου κτηριακού συγκροτήματος στο νόμα,
εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά του και ταυτόχρονα εξυπηρετούνται οι ανάγκες του Δημοσίου για την παροχή πολιτιστικών αγαθών προς όφελος της κοινωνίας. Πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί το καλλιτεχνικό έργο του Μεγάλου Μουσικής με κοινωνικό προσανατολισμό με όλους τους φορείς πολιτισμού στη χώρα μας. Την ΚΟΑ, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, τη Λυρική Σκηνή, την Ένωση Ελλήνων Μουσουλμών και επιτέλους στεγάζεται εκεί το Θεατρικό Μουσείο. Το Θεατρικό Μουσείο που πολλές κυβερνήσεις, πάμπολοι υπουργοί πολιτισμού, το άφηναν στη μοίρα του, στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου Αθηνών, να σαπίζουν μέσα θησαυροί του ελληνικού θεάτρου. Υπόγειο. Επιτέλους, ναι, θα ήθελα να το σημειώσω και εγώ, κύριε Πρόεδρε, όπως να σημειώσω ότι στεγάστηκε ήδη, στεγάζεται στο Μέγαρο και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Αυτά γίνονται τώρα. Πρέπει λοιπόν να δοθεί έμφαση στη συνέχιση της λειτουργίας του Μεγάρου, στην εκπαιδευτική του λειτουργία, τις εκπαιδευτικές συναυλίες, τα μουσικά εργαστήρια, τα master classes, τα συνέδρια, τις διαλέξεις κλπ. Και να σημειώσω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ από την αντιπολίτευση ακόμη ήταν το Μέγαρο να περάσει στο δημόσιο. Πρέπει να διευρυνθεί λοιπόν το κοινωνικό του έργο, να έρθει σε μεγαλύτερη επαφή με τη ζώσα καλλιτεχνική παραγωγή του τόπου, με τους νέους, με κοινωνικά στρώματα που σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στο Μέγαρο, να λειτουργήσει με διαφάνεια, αξιοκρατία, ισονομία και πλουραλισμό στις επιλογές. Το Μέγαρο προκάλεσε το θαυμασμό αλλά και τον θυμό του κοινού σε μια περίοδο ανευθυνότητας, κοινωνικής αδικίας και χλιδάτης ξυπασιάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ελπίζουμε λοιπόν σε ένα Μέγαρο Μουσικής φιλικό, σε αυτόν που το στηρίζει ηθικά και υλικά, στον ελληνικό λαό. Χαιρετίζω λοιπόν αυτή την νομοθετική ρύθμιση και σας καλώ να ψηφίσετε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν,